5 χρόνια διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, άλλη μία επίσκεψη στο νησί, άλλο ένα γρήγορο πέρασμα βιαστικό σαν τον Κλέφι από το Ηράκλειο, παρέμεινε 2 ώρες για να υποσχεθεί κάτι που το υπόσχεται κάθε χρόνο. Τα χρόνια περνούν, έργο στον ΒΟΑΚ δεν βλέπουμε να προχωράει στο παραμικρό. Και αυτό είναι δυστύχημα για την ανάπτυξη του νησιού. Είναι δυστύχημα για την Κρήτη, η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, και το λένε αυτό γιατί επί τοπή του λόγου πάντοτε είναι η πράξη. Σε επίπεδο λοιπόν έργων δεν έχει προχωρήσει το παραμικρό. Ο μοιραίος υπουργός Καραμαλής το προηγούμενο διάστημα ειρωνεύεται τη μελέτη του και την δρομολόγηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τους διαγωνισμούς. Το ίδιο ακούσαμε και από τον κύριο Μητσοτάκη εδώ στο Ηράκλειο. Αμετανόητοι, υποκριτές σε όλα τα επίπεδα. Αλλά πλέον θα κληθούν να απολογηθούν για την ανυπαρξία, την κονισιεργία και την αβεβαιτηρία τους. Και το λέμε διότι στον ΒΟΑΚ τα πράγματα δεν προχωρούν. Κάθε άλλο παραξεμπλοκάρισμα που διατυμπάνησε στα κεντρικά μέσα ενημέρωση στην Υπελέστη, δεν έχουμε ξεμπλοκάρισμα στον ΒΟΑΚ. Έχουμε το πάνδυμο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου και Δήμου Αλευριζίου, το οποίο δεν το αφουγκράζει την κυβέρνηση, δεν ακούει την τοπική κοινωνία και νομίζω ότι αυτό θα τον βρει προσφάτη στο επόμενο φθινόπωρο στα δικαστήρια. Αυτή η κυβέρνηση, η οποία πράττει, άγεται και φέρεται με μοναδικό άξονα το συμφέρον των ιδιωτών, θα προσκρούσει πάνω στο λαϊκό αίτημα για δικαιοσύνη και δικαίωση, που δεν έχει να κάνει μόνο με την ανάπτυξη του νησιού, αλλά φυσικά και για το κυρίω το θέμα, κατά την άποψή μας, των ευρωπαϊκών εκλογών, είναι το κράτος δικαίου. Γιατί η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές νόρμες και οδηγίες και λογικές και μενταλιτέ ευρωπαϊκό είναι το κράτος δικαίου ενίσχυρο. Και στην Ελλάδα μας ταπεινώνεται. Χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα. Τα Τέμπη, το Κεραμαίος Γκέιτ με την διαρροή προσωπικών δεδομένων, το Πρέντατον με όλες αυτές τις εξελίξεις οι οποίες συγκλονίζουν τους πάντες και δεν λιδώνουν το αυτί των κυβερνώντων, αλλά διασυρώνεται στην Ευρώπη, όλα αυτά έχουν κοινό παρονομαστεί. Μία σκοτεινή κυβέρνηση, ένα καθεστώς στο Μαξίμου το οποίο διαφθείρει και διαφθείρεται και δυστυχώς κοστίζει τον ελληνικό λαό. Το λέμε αυτό γιατί τα 317 δισεκατομμύρια πλέον έχει φτάσει στο χρέος, το πιο υψηλό χρέος που είχε ποτέ η Ελλάδα από το 1984. Τώρα, για το Μητσοτάκη επιστρέφουν την επίσκεψή του. Για το ΒΟΑΚ, πραγματικά είναι αστιότητες, εξαπατά τον κριτικό λαό, δεν έχει προχωρήσει το έργο με δικιά του ευθύνη. Και μάλιστα την ώρα που μιλούσε για προσωπικό του στοίχημα. Φανταστείτε να μην είναι ένα προσωπικό στοίχημα του Μητσοτάκη, τι θα συνέβαινε στο ΒΟΑΚ. Το έργο δεν προχωράει γιατί συγκρούνται συμφέροντα ιδιωτών εργολάβων. Αυτό είναι το πρόβλημα πάντα τη κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στην ακρίβεια. Δεύτερο θέμα, Καζαντζάκης. Τεράστιο θέμα ανέκυψε με τη μονομερή κίνηση τη κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να ακούσει τον Δήμο Ηρακλείου, χωρίς να ακούσει την τοπική κοινωνία και βέβαια τώρα θα προσκρούσει πάνω σε αυτό το αίτημα. Το αίτημα για συνδιαμόρφωση του μεγαλύτερου και σημαντικότερου ακινήτου του νησιού και τη Κρήτη και τη χώρα, τολμώ να πω, αξία 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τρέχει η κυβέρνηση να το ιδιωτικοποιήσει μέσω της ένταξής του στο ΣΧΑΔΑ και μετέπειτα στο ΙΠΕΔ. Το γνωστό έργο που έκαναν και στις Γούρνη στην πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών. Και κλείνω ως απάντηση για τον κύριο Μητσοτάκη. Αντί να περιφέρεται στο νησί με την κουστοδία του, κοστίζοντας τον ελληνικό λαό εκατομμύρια ευρώ, θυμίζω ότι το κόμμα του έχει χρεοκοπήσει δεδομένου ότι κοστάει μισό δισεκατομμύριο, το μισό υπουργικό συμβούλιο 12 εκατομμύρια και ο ίδιος. Και ο ίδιος με το μισθό ενός βουλευτή να έχει 40 ακίνητα, τολμάει, αλήθεια, την περίσσιο θράσος, να αναφέρεται στον Στέφανο Κασελάκη ζητώντας την κατάθεση του υπόθεν αίσθηση. Θα το έχει σήμερα. Θα το παραλάβει σήμερα από τον Στέφανο Κασελάκη από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά αλήθεια, ο άνθρωπος που έχει μεσοτυχία με το Φυγά Χριστοφοράκο στην Κίνο ακίνητο, ο άνθρωπος σύζυγος αυτού που έχει ιδιοκτησία το σπίτι του Βολτέρ στο Παρίσι. Ο άνθρωπος ο οποίος μέχρι και επίπλαστη πλήρωση διαζύγιο παρουσίαση διακριτός στο πόθεν έσχες τολμάει να μιλάει για ένα νέο άνθρωπο που εισέρχεται πρώτη φορά στην πολιτική και θα καταθέσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Ο επαγγελματίας πολιτικός που δυσάβησε στις πλάτες του ελληνικού λαού τολμάει και εγκαλεί και κουνάει το δάχτυλο σε ένα νέο άνθρωπο που μόλις εισέρχεται στην πολιτική. Πραγματικά, αυτό που λέει ο σοφός λαός, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάει για σκηνή.